Θεσσαλονίκη. Πόλη σύγχρονη, ευρωπαϊκή, με έντονους ρυθμούς και γρήγορη ανάπτυξη, άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα. Πόλη που προσπαθεί να βρει ξανά τον ανθρώπινο χαρακτήρα της, όπως τότε παλιά. Τότε που στο λιμάνι της ήταν αραγμένα τα ψαροκάικα, που οι κάτοικοι της έκαναν απολαυστικούς περιπάτους σε όλο το μήκος της παραλίας, που οι ακτές ήταν πεντακάθαρες και τα τουριστικά θέρετρα της Περαίας, του Μπαξέ και της Αγίας Τριάδας ήταν κατάμεστα από λουόμενους που χαίρονταν τα γαλάζια και κρυστάλλινα νερά. Εικόνες που λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης και της εξέλιξης γενικότερα δεν καταγράφονται στη μνήμη των νεωτέρων γενεών. Μέχρι πρόσφατα, όλα τα αστικά και βιομηχανικά λίμματα της πόλης της Θεσσαλονίκης διοχετεύονταν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα κατά μήκος της προκυμαίας, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του θερμαϊκού. Ρύπανση που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε στον οριστικό του θάνατο. Κατά την περίοδο 1982-1992 είχαν κατασκευαστεί τα έργα αποχέτευσης της πρώτης φάσης, συνολικού προϋπολογισμού 11,5 δισεκατομμυρίων που περιλαμβάνουν. Τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μήκους 16,2 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 11,8 είναι κατασκευασμένα σε σύραγγα. Το σύνολο των συλλεκτήρων και των θετικών αγωγών, μήκους 6,3 χιλιόμετρων, που συγκεντρώνουν τα λίμματα των κατάντι του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού περιοχών. Τα 5 παραλιακά αντλιοστάσια ποθούν λίμματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Τα 4 αντλιοστάσια, τους συλλεκτήρες και τους οθητικούς αγωγούς των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων. Τον δίδυμο αγωγό γαλλικού αξιού, μήκους 12,5 χιλιόμετρων, ο οποίος θα οδηγούσε τα επεξεργασμένα λίμματα στον αξιό ποταμό. Παράλληλα, η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή νέων χωριστικών δικτύων ακαθάρτων, την επισκευή των ήδη υφισταμένων παντοροϊκών δικτύων και τον προσανατολισμό τους προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, φρόντισε ώστε μέσω αυτού να διοχετεύονται όλα τα λίμματα της πόλης προς τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Οι αυστηρές προδιαγραφές της συνθήκης Ραμσάρ για την προστασία του υγροβιότοπου της ευρύτερης περιοχής του αξιού, η μείωση των νερών του ποταμού και το ενδιαφέρον και οι ανησυχίες των κατοίκων των γύρω περιοχών επέβαλαν τα έργα του δευτέρου σταδίου. Έτσι, αφού κατασκευάστηκαν συμπληρωματικά έργα προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων δραχμών, η εγκατάσταση λειτουργήσε το Φεβρουάριο του 1992 με προσαρμογή του σχεδιασμού της, ώστε με μειωμένη παροχή λιμάτων και χρήση χημικών να επιτυγχάνεται πληρέστερη επεξεργασία σε ποσοστό 90% τουλάχιστον. Το Φεβρουάριο του 1992, η εγκατάσταση του πρώτου σταδίου επεξεργαζόταν 40.000 κυβικά μέτρα λιμάτων την ημέρα. Στη συνέχεια, με ορισμένες βελτιώσεις υγειονολογικής κατεύθυνσης, η παροχή αυξήθηκε σε 60.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, που αντιστοιχούσε στο 30-40% του συνόλου των λιμάτων της Θεσσαλονίκης και ο βαθμός καθαρισμού μετά την επεξεργασία ήταν 90% τουλάχιστον. Βασικός σκοπός των έργων του δευτέρου σταδίου, που αφορούν την επέκταση και ολοκλήρωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, είναι η βιολογική επεξεργασία όλων των αστικών λιμάτων της μείζωνος περιοχής Θεσσαλονίκης, καθώς και των βιομηχανικών που είναι συμβατά με τα αστικά. Τα έργα αυτά ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1995 και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία στις 3 Απριλίου του 2000. Κατά την κατασκευή τους, καταβλήθηκε προσπάθεια για την επίτευξη υψηλού ποιοτικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση εξελιγμένων τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη, διαρκής, ποιοτική και οικονομική λειτουργία. Ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου του 2000, διοχετεύονται στην εγκατάσταση 140.000 κυβικά μέτρα αστικών λιμάτων την ημέρα από το σύνολο των συνδεδεμένων δικτύων της μείζωνος Θεσσαλονίκης, όπου ο βαθμός καθαρισμού που επιτυγχάνεται μετά την επεξεργασία τους είναι άνω του 95%.
Το σύγχρονο αυτό έργο αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό με την παράλληλη κατασκευή και ολοκλήρωση του δίδυμου αγωγού για την διάθεση των επεξεργασμένων λιμάτων ανοιχτά στο Θερμαϊκό. Και τα δύο έργα ήταν ενταγμένα στο δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με προϋπολογισμό 23 δισεκατομμύρια δραχμές. Η χρηματοδότησή τους έγινε από το Ταμείο Συνοχής με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους με το υπόλοιπο 15%. Τα έργα κατασκεύασαν αντίστοιχα η Κοινοπραξία Θεμελιοδομή ΑΕ, Άκτορα ΤΕ, και η Κοινοπραξία Αθηνά ΑΕ, Τεχνικών και Βιομηχανικών Έργων, Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δέλτα Κωνσταντινίδης ΑΕ. Επιπλέον, για την επόμενη εξαετία, έχουν προγραμματιστεί πρόσθετοι πόροι 8 δισεκατομμυρίων δραχμών για μελέτες και κατασκευές συμπληρωματικών έργων, όπως ο δεύτερος κλάδος του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στο τελευταίο τμήμα του προς τις εγκαταστάσεις, μήκους 3,5 χιλιόμετρων, δεξαμενές υπερβάλλουσας παροχής κλπ, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού. Η εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 296.000 κυβικά μέτρα λιμάτων ημερησίως, καλύπτοντας έτσι όχι μόνο τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά και τις προβλεπόμενες για την επόμενη 20ετία, συμπεριλαμβανομένων και 60.000 κυβικών μέτρων ημερησίως βιομηχανικών λιμάτων. Με την ολοκλήρωση του νέου έργου για την υποδοχή και προεπεξεργασία βοθρολιμάτων, που εκτιμάται ότι θα περατωθεί περί το τέλος του 2001 και προϋπολογίζεται σε 1,65 δισεκατομμύρια δραχμές, ο βιολογικός καθαρισμός Θεσσαλονίκης θα μπορεί να δέχεται προς επεξεργασία μέχρι και 1.500 κυβικά μέτρα βοθρολιμάτων ημερησίως, που με την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους μόλυναν τον υπόγειο υδάτινο ορίζοντα, αλλά και επιφανειακούς αποδέκτες. Ο βαθμός καθαρισμού των λιμάτων από οργανικές ουσίες και ορούμενα στερεά είναι άνω του 95%. Πριν την έξοδό τους από την εγκατάσταση, τα λίμματα απολιμένονται, ενώ με εξαίρεση τους ψυχρότερους μήνες του έτους, γίνεται απομάκρυνση του αζότου. Η παραγόμενη στην εγκατάσταση λάσπη είναι σταθερή, άοσμη και ακίνδυνη και με κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γεωργία. Το παραγόμενο βιοαέριο αποδίδει ενέργεια που καταναλώνεται για τη λειτουργία της εγκατάστασης, έτσι ώστε σύντομα να είναι ενεργειακά αυτοδύναμη. Η υποδοχή των λιμάτων στις εγκαταστάσεις καθαρισμού γίνεται στο αντλιοστάσιο εισόδου. Με τρεις κοχλιωτές αντλίες, αντλητικής ικανότητας 2,3 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο η κάθε μία, τα λίμματα ανυψώνονται από τη στάθμη μείον 1,6 μέτρα στη στάθμη συν 8,7 μέτρα και στη συνέχεια, αφού εσχαριστούν σε διάταξη 5 μηχανικά καθαριζόμενων εσχαρών, οδηγούνται σε δύο αεριζόμενες δεξαμενές εξάμωσης, όπου απομακρύνονται η άμμος και τα λίπη. Μετά τη μέτρηση της παροχής στις διόρυγες Βεντούρι, ακολουθούν τα διάφορα στάδια επεξεργασίας με την εξής σειρά. Τα λίμματα οδηγούνται για πρωτοβάθμια καθίζηση σε 5 κυκλικές δεξαμενές διαμέτρου 47 μέτρων και ολικού όγκου 26.000 κυβικών μέτρων. Εδώ αναμένεται απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών κατά 50% και μείωση του οργανικού φορτίου κατά 30% τουλάχιστον. Μέσω της διόρυγας πρωτοβαθμίων και στη συνέχεια μέσω του αντλιοστασίου ανύψωσης, τα λίμματα οδηγούνται στη βαθμίδα ενεργού ηλίος, η οποία αποτελείται από 8 βιολογικούς αντιδραστήρες συνολικού όγκου 140.000 κυβικών μέτρων και από 8 δεξαμενές τελικής καθίζησης διαμέτρου 54 μέτρων και συνολικού όγκου 92.000 κυβικών μέτρων. Στους βιολογικούς αντιδραστήρες, με αερισμό λεπτών φυσαλίδων από τον πυθμένα, πραγματοποιείται η βιολογική επεξεργασία των λιμάτων με την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου αλλά και του αζότου κατά τους 8 θερμότερους μήνες του έτους, ενώ στις 8 δεξαμενές καθίζησης, προς τις οποίες διοχετεύονται τα λίμματα στη συνέχεια, επιτυγχάνεται η τελική καθίζηση και η διάβγασή τους. Τα διαβγασμένα λίμματα μέσω της διόρυγας δευτεροβαθμίων νεκροών, αφού απολιμανθούν,
οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εξόδου και από εκεί με δίδυμο αγωγό διαμέτρου 1,5 μέτρων στο φρεάτιο εκτροπής για να διοχετευθούν με το νέο δίδυμο αγωγό διάθεσης ανοιχτά στο θερμαϊκό. Η παραγόμενη στην πρωτοβάθμια καθίζηση υλής οδηγείται σε 4 δεξαμενές πάχυνσης διαμέτρου 15,6 μέτρων. Το σύνολο της ηλίος αντλείται προς τους αναερόβιους χωνευτές συνολικού όγκου 23.100 κυβικών μέτρων. Μετά την χώνευση, η ηλίος οδηγείται σε 6 δεξαμενές αποθήκευσης μεταπάχυνσης διαμέτρου 15,6 μέτρων. Στη συνέχεια, μέσω αντλιοστασίου στις δεξαμενές ομογενοποίησης και από εκεί στη μονάδα φυδάτωσης. Το παραγόμενο κατά την αναερόβια χώνευση βιοαέριο αποθηκεύεται σε δύο αεριοφυλάκια ολικού όγκου 4.000 κυβικών μέτρων και θα αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Το έργο του δίδυμου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λιμάτων εκτείνεται σε μήκος 7,9 χιλιόμετρων στην ξηρά και 2,6 χιλιόμετρων στη θάλασσα. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από δεκάμετρους σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 1,6 μέτρων. Οι σωλήνες κατασκευάστηκαν στο εργοτάξιο και ελέγχθηκαν με υδραυλική δοκιμή σε πίεση 6 ατμοσφαιρών. Το χερσαίο τμήμα αποτελείται από δίδυμο αγωγό διαμέτρου 1,6 μέτρων με τα απαραίτητα έργα επίσκεψης εξαερισμού και εκένωσης που επενδύθηκε με προστατευτικό στρώμα εποξιδικής λιθανθρακόπισσας. Στο υποθαλάσσιο τμήμα, ο δίδυμος αγωγός συνεχίζεται σε απόσταση 1.000 μέτρων από την ακτή μέχρι βάθους 14 μέτρων. Στη συνέχεια, διαχωρίζεται σε δύο κλάδους μήκους 1.600 μέτρων μέχρι τελικού βάθους 23 μέτρων εσωτερικά της γραμμής διέλευσης των πλοίων. Για την καλύτερη διάχυση των επεξεργασμένων λιμάτων, τα τελευταία 400 μέτρα του αγωγού αποτελούνται από διαχυτήρες διαφορετικών διαμέτρων με 50 ανυψωτήρες. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και ασφαλείας, ο υποθαλάσσιος αγωγός προστατεύεται εσωτερικά με οικολογικό υφαλόχρωμα και εξωτερικά με φυσικούς ογκόλιθους και τσιμεντοστρώματα. Όλες οι σχετικές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης σε συνδυασμό με τον έλεγχο και άλλων πηγών ρύπανσης, τα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας και της όψης των νερών του θερμαϊκού θα είναι εντυπωσιακά. Η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης έχει αναθέσει προετών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών την διενέργεια μετρήσεων και γενικώς την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του θερμαϊκού. Έτσι, καταγράφεται και παρακολουθείται με συγκεκριμένους πλέον δείκτες ο βαθμός και ο ρυθμός βελτίωσης της ποιότητας των νερών. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των έργων του δεύτερου σταδίου θα είναι άμεσα τόσο για την εξυγίανση του θαλασσίου περιβάλλοντος όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Με τις παρεμβάσεις στο αποχετευτικό δίκτυο, τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού των τουριστικών περιοχών στη Μηχανιώνα, αλλά κυρίως με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του βιολογικού καθαρισμού Θεσσαλονίκης και την πλήρη λειτουργία του, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Η βελτίωση της ποιότητας της θάλασσας θα προχωρήσει γρήγορα. Ο συνδυασμός των ρευμάτων του θερμαϊκού με την ορμή του Βαρδάρη μεγιστοποιεί την ικανότητα αυτοκαθαρισμού και ανανεώνει έτσι με γρήγορο ρυθμό τα νερά του με καθαρά από το πέλαγος. Με την ολοκληρωμένη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Θεσσαλονίκης, επιτέλους το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ο θερμαϊκός ξαναγίνεται μια καθαρή και γαλάζια θάλασσα.